Τουλάχιστον 92.000 ευρώ το χρόνο θα χάσει ο Δήμος, σύμφωνα με την παράταξη Ωραία Πατρών, από τη σύμβαση που έχει υπογράψει με την εταιρεία διαχείρισης της ανακύκλωσης ρούχων. Ο λόγος είναι η χαμηλή τιμή που φτάνει τα 40 ευρώ ανά τόνο, όταν υπάρχουν πόλεις που κοστολογούν με 70 ή και 100 ευρώ τον τόνο. Η ίδια η εταιρεία που παίρνει τους κάδους ανακύκλωσης με 40 ευρώ τον κάδο δίνει 100 ευρώ στην Αθήνα, 75 ευρώ στην Άρτα, πολύ περισσότερα χρήματα δηλαδή από ό,τι δίνει στην Πάτρα. Επιπλέον υπήρξε και άλλη εταιρεία η οποία έδωσε προσφορά, την οποία δεν την έφερε ποτέ στην Οικονομική Επιτροπή η Δημοτική Αρχή. Εμείς λέμε, αφού υπήρχαν δύο εταιρείες, γιατί δεν προβαίναμε σε διαγωνισμό και αυτός που θα δίνει τα περισσότερα χρήματα να έπαιρνε για το θέμα της ανακύκλωσης. Επιπλέον, θα μπορούσε η Δημοτική Αρχή μέσω των ΚΙΝΣΕΠ, συνεταιριστικών δηλαδή, και θέσεις εργασίας να δημιουργήσει, αλλά και πολύ περισσότερα χρήματα να πάρει. Σε κάθε περίπτωση, κατά την Ώρα Πατρών, υπάρχει μια αντιστοιχεία τιμών, με αποτέλεσμα ο Δήμος να χάνει χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο από τα ταμεία του. Αυτά τα ανακυκλώσιμα μπορούν να κοστολογηθούν μέχρι 40 ευρώ τον τόνο, που σημαίνει ότι 2.500 τόνους που παράγει η Πάτρα, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, επί 40 ευρώ 100.000. Και εμείς αρκούμαστε με τα 8 χιλιάρικα που μας δίνει η εταιρεία. Από το 8 μέχρι το 100 να μας πούνε τι γίνονται τα 92.000. Και θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε τουλάχιστον 15 με 20 θέσεις εργασίας αν τα μαζεύαμε μέσω της ΚΙΝΣΕΠ, όπως γίνεται με τις ηλεκτρικές συσκευές στον Άγιο Βασίλειο. Από την πλευρά του, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Νίκος Ασπλάκαθος τονίζει ότι η σύμβαση είναι συμφέρουσα για τα ταμεία του Δήμου. Ο Δήμος έχει κάνει τις διαδικασίες όπως όλοι οι Δήμοι της χώρας και έχει πετύχει μια πολύ καλύτερη τιμή. Η διαγωνιστική διαδικασία έγινε παίρνοντας τιμές από τις εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με την ανακύκλωση ρούχων και αυτή βρέθηκε να μας δώσει την καλύτερη τιμή. Πάντως, ο κ. Ασπράγκαθος εκτιμά ότι η αντιπολίτευση επιδιώκει να προκαλέσει εντυπώσεις με στόχο να μην προχωρήσει το έργο της ανακύκλωσης. Αυτοί που κατηγορούν τη Δημοτική Αρχή για αναθέσεις και για όλα αυτά, εκείνο που δεν θέλουν να γίνει είναι να γίνει ανακύκλωση των ρούχων και να κατηγορούν τη Δημοτική Αρχή ότι δεν κάνει ανακύκλωση. Θα κάνουμε ανακύκλωση ή δεν θα κάνουμε ανακύκλωση. Εμείς χτίζουμε και αυτοί θέλουν να γκρεμίσουν.